Και νέες αναστολές σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης λόγω κρουσμάτων έχουμε την περίοδο αυτή, όπως μας ανακοίνωσε ο Διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης, κ. Μαρίνος Κωνσταντινίδης, που αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα της σχολικής κοινότητας, ενώ παράλληλα μίλησε για τις νέες προσλήψεις και το πώς καλύπτονται τα κενά των εκπαιδευτικών. Έκλεισαν και άλλες σχολικές μονάδες, όπως ενημερωθήκαμε. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη σχολική κοινότητα? Εδώ και 2-3 μέρες παρατηρείται μια μικρή έξαρση της πανδημίας και έχει χτυπήσει, μπορούμε να πούμε, και άλλες σχολικές μονάδες. Έχουμε αυτή τη στιγμή σαν στήλη λειτουργία στο μειωτικό σχολείο των Νεύρων, το οποίο έκλεισε χθες, είναι ένας μικρός οικισμός δίπλα στη Φιλίρα. Και από στιγμή στη στιγμή βγαίνει η απόφαση για αναστολή λειτουργία του μειωτικού σχολείου Βένας. Και τα δύο είναι από κρούσμα εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Ποια σχολεία είναι αυτά που ήδη παραμένουν σε αναστολή από τις προηγούμενες μέρες? Ολόκληρα σχολεία είναι το 6ο Δημοτικό, το οποίο τελειώνει αύριο νομίζω, την Παρασκευή. Και μετά έχουμε κάποια τμήματα. Τμήμα στο 4ο Δημοτικό που ξεκίνησε από χθες, το Ειδικό Νηπιαγωγείο, αλλά έχουν επανέλθει και αυτά που σας ανέφερα. Συνολικά μάθαμε ότι... Μάλιστα. Μάθαμε ότι συνολικά 27 επιστήμονες θα καλύψουν τη σχολική κοινότητα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Που σημαίνει ότι δηλαδή αν κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να καλύψουν, θα αναπληρωθούν από αυτούς τους 27. Πώς ακριβώς θα γίνει? Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Περιμένουμε να δούμε αν θα μας αποσταλεί επιπλέον προσωπικό. Για μέχρι τώρα, με τα υπάρχοντα πάντως, με τα σημερινά δεδομένα, προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν προσωπικό ή με κάποιες μερικές αναστολές λειτουργίας του Δήμου Σχολείου ή από τα περισσέματα όρων. Και για τα παιδιά τα οποία είναι με 14 ημέρα στο σπίτι, επειδή οι γονείς τους είναι θετικοί ή άλλα συγγενικά τους πρόσωπα, με τα οποία ζουν μαζί, τα καλύπτουμε συνήθως με εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και είναι και αυτές σε καραντίνα. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνο. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό ήταν το δεύτερό μου ερώτημα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πάει καλά? Ήδη δηλαδή οι περισσότεροι μαθητές τουλάχιστον μπορούν να την παρακολουθήσουν? Ναι, οι μαθητές οι οποίοι πρέπει να το θέλουν τώρα βέβαια, γιατί ρωτάνε τις οικογένειές τους. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία παρακολουθούν εξ αποστάσεως. Έχουμε κάνει μικρά τμήματάκια με 2, με 3, με 4 παιδιά. Οι δάσκαλοι τους είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε ευπαθείς ομάδες και μένουν στο σπίτι. Οι δάσκαλοι οι οποίοι βγαίνουν για 14ήμερο σε καραντίνα. Όμως άρχισαν να λειτουργούν και κάποια διαδικτυακά για τμήματα με έδρα την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη. Και μπορούμε να εντάξουμε και εκεί κάποια παιδιά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.